Συνδεόμαστε τώρα με τον Χρήστο Μαζανίτη στο Πεντάγωνο, ο οποίος θα κάνει μια αποκάλυψη, θα μας αποκαλύψει το παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ ανώτερων αξιωματικών, λίγο πριν από τη σύλληψη των δύο Ελλήνων αξιωματικών στον Εύρο. Χρήστο, σε ακούμε. Νίκο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες λοιπόν του Αντένα, από στρατιωτική πηγή υπήρξε διαπραγμάτευση περίπου μίας ώρας μέχρι τελικά να φτάσουμε στη σύλληψη των δύο αξιωματικών μας. Όταν λοιπόν έγινε η παραβίαση, όταν μπήκαν δηλαδή τα δύο στελέχη του στρατού Ξηρά στην τουρκική περιοχή, εκείνη τη στιγμή λοιπόν επικοινώνησε ολοχίας με τον ταξίαρχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα. Του είχε δώσει ο ταξίαρχος το κινητό του τηλέφωνο, είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπολο, και επικοινώνησε λοιπόν μαζί του μετά την άδεια που του έδωσαν, τη σχετική άδεια, οι δύο Τούρκοι στρατιώτες, και μίλησε 12 με 14 λεπτά. Στην αρχή λοιπόν αυτό το οποίο είπαν οι Τούρκοι στρατιώτες προς τους δύο Έλληνες αξιωματικούς είναι: ελάτε στο φυλάκιο για λίγο προκειμένου να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία. 12 με 14 λεπτά διήρκεσε το τηλεφώνημα και αμέσως μετά ακολούθησε η επίσκεψη του ίδιου του ταξίαρχου προς το τουρκικό φυλάκιο. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, παρέμεινε περίπου για 45 λεπτά, μέχρι που ο Τούρκος ομολογός του είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλέον στο χέρι του. Έχει επενέβει στο θέμα η στρατοχωροφυλακή και έχει φύγει από τη δική του αρμοδιότητα. Και έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στη σύλληψη των δύο αξιωματικών. Μάλιστα, όπως τόνιζε η αρμόδια στρατιωτική πηγή, αυτό καταρρύπτει και κάθε είδους παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, και κάθε σενάριο συνωμοσίας για τον τρόπο κάτω από τον οποίο έγινε τελικά η σύλληψη των δύο αξιωματικών μας, Νίκο. Πάντως αυτό αποκαλύπτει, αν μου επιτρέπεις, Χρήστο Μαζανίτη, ότι ανεξάρτητα από το αν ήταν τυχαία ή όχι η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, επιχειρείται η αξιοποίησή της από την άλλη πλευρά. Διότι όταν ο ταξίαρχος είναι σε διαπραγμάτευση με τον Τούρκο ομόλογό του για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, όπως πάντοτε γινόταν σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, και ο Τούρκος απαντά ότι η στρατιωτική μου αστυνομία δεν με αφήνει να κάνω τη διαπραγμάτευση, και μετά από 45 λεπτά, και μου επιβάλλει μετά από 45 λεπτά την κράτηση των στρατιωτικών, σημαίνει ότι κάποιοι πήραν την πολιτική απόφαση να αξιοποιήσουν τη σύλληψη αυτή. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Μαζανίτη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η πληροφορία που μας μετέφερε.